Καλησπέρα συνάδελφες και συνάδελφοι. Είναι τιμή μας που συμμετέχουμε στη συγκεκριμένη μερίδα και με τη σειρά μας να μπορέσουμε να συμβάλλουμε στη συζήτηση και να μεταφέρουμε την εμπειρία μας από το χώρο των διανομέων. Η ειδικότητα του διανομέα και του courier είναι αρκετά ευάλωτη στους κινδύνους και στις όποιες ασθένειες. Βέβαια, στον καπιταλισμό ποιο επάγγελμα δεν είναι. Οι 57 νεκροί συνάδελφοι, ας τους θυμηθούμε, και πρόσφατα με το χαμό ενός συναδέλφου courier στη Θεσσαλονίκη, με εκατοντάδες ατυχήματα, που από αυτά που παίρνουμε τουλάχιστον υπόψη μας ως σωματείο, γιατί πολλά από αυτά θάβονται από τους εργοδότες. Αυτό και μόνο αποδεικνύει πόσο επικίνδυνο είναι το επάγγελμά μας. Οι διανομής έχουν τον κίνδυνο που έτσι κι αλλιώς υπάρχει για όλους τους οδηγούς στο δρόμο. Υπάρχει το ζήτημα των κακοτεχνιών σε περιοχές της πόλης, ακόμα και τώρα στον 21ο αιώνα. Η έλλειψη φωτισμού, αποτέλεσμα της λογικής του κόστους οφέλους για τους δήμους, αλλά και τους εργολάβους που αναλαμβάνουν τη συντήρηση του δικτύου. Προτιμούν να φτιάχνουν φτηνά, με φτηνά υλικά δρόμους και όχι δρόμους σύγχρονους, λειτουργικούς και σωστούς. Η μεγαλύτερη γάγραινα για την επικινδυνότητα και ο πιο καθοριστικός παράγοντας είναι η αντατικοποίηση στον χώρο της δουλειάς. Ο διανομέας έχει να αντιμετωπίσει καιρικές συνθήκες με μια διαχειρή ένταση, τις χιλιομετρικές αποστάσεις, την όποια απόσπαση προσοχής, μεγάλο θέμα, από τη συνεχή οδήγηση κλπ. Είτε είναι επισητιστικό το κατάστημα, είτε πλατφόρμα διανομής φαγητού, είτε εταιρεία courier, ο εργοδότης θέλει να πηγαίνουν πολλές παραγγελίες, γιατί όσο πιο πολλές παραγγελίες, τόσο μεγαλύτερο το κέρδος για αυτόν. Και αν αυτές οι παραγγελίες πηγαίνουν γρήγορα, ακόμα καλύτερα για τον ίδιο. Έτσι έχουμε λοιπόν την πίεση από την πλευρά της εργοδοσίας να πάει φαγητό γρήγορα ο διανομέας, να επιστρέψει γρήγορα γιατί βγαίνουν και άλλες παραγγελίες. Η πίεση αυτή για να βγει φτάνει ακόμα και στη σωματική βία. Και έχουμε περιπτώσεις συναδέλφων courier που φεύγουν από δυτικά Καλοχώρη για να φτάσουν στο Φίνικα με παραγγελίες και αυτό γίνεται καθημερινά, στη διάρκεια όλης της βάρδιας και της ημέρας. Συνάδελφοι που φεύγουν από την Καλαμαριά για να φτάσουν στην Αριστοτέλους και να ξαναγυρίσουν πίσω για να φτάσουν στο Πανόραμα. Έχουμε περιπτώσεις συναδέλφων οι οποίοι αναγκάζονται να καλύψουν 15 χιλιόμετρα και αυτό έχει αντίκτυπο με το πώς και για ποιο λόγο θα δουλέψει ο διανομέας. Παράλληλα με ότι στα επισητιστικά καταστήματα δεν πληρώνουν βενζίνες, έχουμε μισά ένσημα, χαμηλά μεροκάματα, οδηγούνται οι συνάδελφοι να εργάζονται 10, 12 και 14 ώρες την ημέρα, 6 μέρες τη βδομάδα. Ο καθένας αντιλαμβάνεται τι σημαίνει αυτό για τη σωματική υγεία του διανομέα, του εργαζόμενου, καθώς συσσωρεύονται μυοσκελετικές παθήσεις, δυσκαμψίες, ρευματισμοί, ψήξεις και πολλά άλλα. Και βέβαια έχει και αντίκτυπο και στην ψυχική υγεία των συναδέλφων, με το άγχος να χτυπάει κόκκινο, ειδικά στις ώρες αιχμής. Η μη παροχή μέσων ατομικής προστασίας, επειδή αυτά είναι κόστος για τον εργοδότη, γεννούν παραπάνω κινδύνους για το διανομέα. Δεν προστατεύεται καλά με ακατάλληλα κράνη και με συμβατικά μπουφάν. Κινδυνεύει να τραυματιστεί ακόμα πιο εύκολα. Ταυτόχρονα, η μοτοσικλέτα έχει μεγαλύτερη φθορά με τις διανομές, στα ελαστικά, στα φρένα, που βαραίνουν αποκλειστικά το διανομέα. Και γιατί γίνονται όλα αυτά? Μα γιατί η συντήρηση και η παροχή των μέσων ατομικής προστασίας κοστίζει στον εργοδότη. Δεν τον ενδιαφέρει η υγεία του εργαζόμενου, αλλά ο εργαζόμενος να πηγαίνει πολλές παραγγελίες, να πληρωθεί λιγότερο, να ασφαλιστεί λιγότερο και βέβαια, και το κυρίως, να μην οργανωθεί στο σωματείο του. Το κράτος για όλα αυτά ανύπτει τα σχήρας του. Δεν έχει υπαρθεί καμιά ουσιαστική μέρεμνα για τους διανομείς και για ό,τι έχει γίνει γενικά, είναι μετά από πίεση των σωματείων.
Όλες οι κυβερνήσεις φροντίζουν να εξασφαλίζουν το κέρδος της εργοδοσίας σε βάρος της υγείας και της ζωής των εργαζομένων. Το ζούμε καθημερινά. Και όχι μόνο στους χώρους δουλειάς. Βλέπετε τι μέτρα παίρνει η εκάστοτε κυβέρνηση με τις φωτιές και τις πλημμύρες. Επικρατεί η λογική. Καίγεστε και ενώστε. Πνίγεστε και ενώστε. Και εδώ να πούμε ακόμα ότι και η εγκύκλειος για τον καύσωνα ήταν λυπής. Έπαιζε με τις θερμοκρασίες και με τις ώρες και αν δεν πίεζαν τα σωματεία να παρεύουν στην τεχνική επιθεώρηση για ενημέρωση, να βγουν στους χώρους δουλειάς, θα είχαμε περισσότερες θερμοπληξίες και ατυχήματα. Ειδικά ο νόμος Χατζηδάκη, αλλά και αυτός που ετοιμάζουν τώρα για το 13άρο και τη σύνταξη τα 74, είναι κόλαφος για την ειδικότητα του διανομέα. Ο 4808, με την επιβολή του freelancing, έφερε νέα ήθη στον ελεύθερο επαγγελματία, διανομέα και το συνεργάτη. Στην περίπτωση του συνεργάτη, υπάρχει πίεση για το κυνήγι του μεροκάματου και των λοιπών εξόδων και κενών ημερών αναδουλειάς που καλείται να καλύψει, γιατί είναι με σύμβαση έργου, λύνεται αυτόματα. Ο freelancer είναι εκτεθειμένος διπλά, καθώς δεν έχει καμιά ασφάλιση και κανένα δικαίωμα. Το νέο νομοσχέδιο που ετοιμάζει η κυβέρνηση ορίζει σύνταξη στα 74. Μεταξύ μας οι διανομής συζητάμε και λέμε ότι πλέον δεν θα λένε «έχει φύγει το παιδί», «έχει φύγει ο μπάρμπας». Αφήστε που τα διπλώματα τα παίρνω στα 65. Τι να λέμε τώρα. Ο νόμος, όπως γνωρίζετε, είναι εφαρμογή ενωσιακής οδηγίας που όλα τα σταστικά κόμματα ψήφισαν στην Ευρωβουλή. Είναι συνένοχοι όλοι για την κατάσταση που επικρατεί στο επάγγελμά μας. Κλείνοντας, να πούμε το εξής. Ως σωματεία και ως σωματείο της ΕΦΟΥΤ και το ΣΕΤΕΠΕ έχουμε συγκεκριμένο πλαίσιο διεκδικήσεων που έχουν να κάνουν με τις σύγχρονες ανάγκες μας και μπορούμε να πηγαίνουμε ασφαλείς στα σπίτια μας και να μην κινδυνεύουμε στη δουλειά μας, γιατί είναι σύγχρονο και προοδευτικό το πλαίσιο για πενθήμερο 7ωρο με πλήρη ασφάλιση, για επαναφορά των βαρέων, για χορήγηση μέσων ατομικής προστασίας, βενζίνες, με ευθύνη του εργοδότη, για αυξήσεις στους μισθούς, για καμιά διανομή σε ακραίες καιρικές συνθήκες, καμιά εργασία έξω από την ειδικότητά μας. Αυτά δεν θα μας τα χαρίσει κανένας. Με την οργανωμένη πάλι και με την αλληλεγγύη μας, μέσα από τα σωματεία μας, θα διεκδικήσουμε. Για να μην εργαζόμαστε με βάση τι θα κερδίσει ο εργοδότης, αλλά πώς θα είμαστε εμείς ασφαλείς με καλύτερους όρους δουλειάς και ζωής. Ευχαριστώ.